Ξέρουμε εμείς αποκλειστικά, γιατί κάποιος προνόησε, δεν ξέρουμε ποιο είναι το όνομα του τύπου που μας αποκάλυψε τη συγκεκριμένη ιστορία. Ξέρουμε την επόμενη κίνηση του Σάκη Ρουβά, γιατί ο Ρουβάς είναι μεγάλο στάρ. Δεν έχει μείνει στο σούσουρο που έχει προκληθεί από το αρχαίο δράμα, έτσι και το βραβείο που πήρε. Ετοιμάζει ήδη την επόμενη κίνηση. Βέβαια. Βόμβα Μεγατόνων έρχεται να ταράξει για άλλη μια φορά τα καλλιτεχνικά δρόμενα της χώρας. Σύμφωνα με φωτογραφία που διέρευσε χθες το βράδυ στα social media, το Ίδρυμα Νιάρχου πρόκειται να εγκαινιάσει τη λειτουργία του με την όπερα Don Giovanni του Μότσαρτ, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει ο Σάκης Ρουβάς με μαέστρο τον Μαρσέλο Ματεράτσι. Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση ότι ο Σάκης Ρουβάς πρόκειται να ερμηνεύσει τον Don Giovanni προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις από λυρικούς καλλιτέχνες. Όχι, αποκλείεται. Δεν γίνει δυνατόν. Θα καταρρεύσω. Απίστευτο! Είναι τραγικό! Παρ' όλα αυτά, σταθήκαμε τυχεροί. Σήμερα το πρωί, στα γραφεία του Α και συγκεκριμένα στην εκπομπή Όλα Παίζουν, έφτασε φάκελος δίχως αποστολέα που περιέχει ηχητικό ντοκουμέντο από τις πρόβες του Σάκη Ρουβά με τον μαέστρο Μαρσέλο Ματεράτσι, όπου του υποδεικνύει το σωστό τρόπο ερμηνείας. Μαέστρο Μαρσέλο, είμαι έτοιμος. Έχω τη φράση invitasi έτοιμη. Ω, Σάκη, σε ακόμωτη. Σι πρέκο. Invitasi Σαβεντρό. No, Σάκη. Αλλά όπερα. Invitasi Εντο Βερόμα. Οκ, το κατάλαβα. Invita. No, Σάκη. No, he. Οκ. Invitasi No. Porca miseria. Μιζέρια. Μπράβο, είσαι φοβερό! Μπράβο, είσαι φοβερό! Και τώρα για να σε δώσω... Είναι η πλασματική είδηση της ημέρας. Ναι. Θα την παρακολουθείτε κάθε μέρα από εμάς, διαχειρός Νίκου Ζαχαριάδη.